Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου εμπιστευτήκατε αυτή την ομιλία και αυτό το βήμα. Κυρίες και κύριοι, και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την τιμή που κάνατε να έρθετε και να παραβρεθείτε σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση, η οποία έχει ως θέμα της τη ζωή και την δράση, αλλά και τη συμβολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Επανάσταση του 1821, και να σας πω ότι η τιμή αυτή μεταβαίνει στην προσωπικότητα του εθνικού μας ήρωα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ή όπως πολύ επιτυχημένα τον ονόμασε ο λαός κατά τη διάρκεια του 1821, ο Γέρο Μουριά, γιατί όταν ξεκίνησε η Επανάσταση ήταν ήδη 51 ετών, είναι μια εξέχουσα στρατιωτική φυσιογνωμία της Επανάστασης του 1821. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μας τον περιγράφουν, ήταν μετρίου αναστήματος, είχε φαρδείς ώμους, χοντρό λαιμό, βαθιά μάτια στην χειροβόλα, καμπυλωτή μύτη, μουστάκι παχύ, μαλλιά πυκνά και μακριά και φωνή βροντόδη. Ήταν σχεδόν αγράμματος, όμως με αυτά τα λίγα γράμματα που ήξερε και μόλις κατάφερε να συλλαβίζει, γνώριζε και έμαθε την ιστορία του γένους. Θα προσπαθήσω μέσα σε αυτό το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να παρουσιάσω ακροθυγώς στιγμές από την πολύπλευρη και πολυτάραχη ζωή του. Θα αποφύγω βέβαια αναφορές σε μεγάλα στρατιωτικά γεγονότα τα οποία μας είναι λίγο πολύ γνωστά, και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τον άνθρωπο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, γιατί τον ήρωα μας τον έχει παρουσιάσει η ιστορία. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμουγούνι της Μεσσηνίας το 1770, καταγόταν από το Λιμποβίσι της Καρίτενας, πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Αλωνίστενα αλλά και στον Άκοβο, και μέχρι που έφυγε στην Ζάκυνθο και γύρισε για να πάρει μέρος στην Επανάσταση του 1821. Ο πατέρας του ήταν ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης. Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου, που έγινε το 1768-1774, και μιλάω για τον συγκεκριμένο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, 1768-1774, διότι από το 1500 περίπου μέχρι το 1917 που έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση, έγιναν 15 Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι. Τώρα, στον συγκεκριμένο που αναφέρομαι, η αυτοκράτηρα η Εκατερίνη η Δεύτερη επιχείρησε να εξεγείρει τους χριστιανούς των βαλκανικών χωρών και λαών, δίνοντας στον πόλεμο έναν χαρακτήρα σταυροφορίας κατά του Ισλαμισμού. Οι Έλληνες νόμιζαν ότι πλησιάζει το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η ανασύσταση της Βυζαντινής. Έτσι, το 1770 ξεσπά στην Πελοπόννησο, αλλά σε άλλα μέρη της Ελλάδας, επανάσταση εναντίον των Οθωμανών, η οποία υποκινήθηκε από τους Ρώσους. Αυτή η επανάσταση είναι πιο γνωστή ως ορλοφικά, επειδή εδώ στο χώρο τον δικό μας, τον ελλαδικό χώρο, πρωταγωνιστές αυτής της επανάστασης, αυτού του κινήματος, ήταν οι αδερφοί Ορλόφ, ο Θεόδωρος και Αλέξιος. Οι Τούρκοι κατάφεραν να καταπλήξουν σύντομα αυτή την επανάσταση, η οποία ξεκίνησε στις 17 Φεβρουαρίου, το 1770, με την απόβαση των Ορλόφ στο ίτυρο της Μάνης, και κατεπνίγει μετά από 2 μήνες περίπου στην Τριπολιτσά στις 29 Μαρτίου. Για να το καταφέρουν αυτό, οι Τούρκοι μετέφεραν στην Πελοπόννησο μια μεγάλη δύναμη τουρκαλβανών μισθοφόρων, 10.000 περίπου, οι οποίοι όμως παρέμειναν στον Μουριά και μετά από την Επανάσταση. Εκείνη τη χρονιά που συνέβησαν τα ορλοφικά, το 1770, γεννήθηκε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι Κολοκοτρωναίοι, όπως σας είπα, καταγόταν από το Λιμποφύση της Αρκαδίας.
ο Κωνσταντής, ο πατέρας του Θεόδωρου, Κολοκοτρώνη, είχε αναλάβει ενεργό μέρος στα ορλοφικά. Για το λόγο αυτό, μετά την αποτυχία του κινήματος, η οικογένεια έφυγε από τον Λιμποφύση για να γλιτώσει τη μανία των Τούρκων. Ήταν 29 Μαρτίου 1770, Μεγάλη Δευτέρα, και ενώ οι Έλληνες έδωσαν την τελευταία μάχη στον πόλεμο αυτό, στην επανάσταση αυτή, και έχασαν τη μάχη, οι Κολοκοτρωναίοι, άλλοι συγγενείς, η γυναίκα του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, η Ζαμπία, έφυγαν προς την περιοχή της Μεσσηνίας και από εκεί να ζητήσουν καταφύγιο στη Μάνη. Μετά μία εβδομάδα περίπου, ήταν Δευτέρα της Λαμπρής, είχαν φτάσει, σταμάτησαν για να κάνουν Πάσχα εκεί στο Ραμοβούνι και την Δευτέρα της Λαμπρής, η Ζαμπία, η γυναίκα του Κωνσταντή, γέννησε ένα παιδί, αγόρι, που έμενε να είναι ο αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή την επανάσταση που θα ακολουθήσει. Τον βάφτισαν Θεόδωρο. Το όνομα Θεόδωρος δεν υπήρχε στην οικογένεια των Κολοκοτρωναίων και το έδωσε ο πατέρας του προς τιμήν του Θεοδόρου Ορλόφ, επειδή ο Θεόδωρος Ορλόφ, εξιστορώντας συνεχώς στους πληθυσμούς την αρχαία ελληνική δόξα, είχε γίνει πολύ αγαπητός. Το παιδί το βάφτισε ο Γιαννάκης Παλαμίδης, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Ρίγα Παλαμίδη. Λέγεται ότι όταν γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης, και αυτό περισσότερο ως προφορική παράδοση, δεν έχει καταγραφεί από κάποιον εκείνης της εποχής, όταν γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης, ο παππούς του, ο Γιάννης Κολοκοτρώνης, είπε «Άλλος ένας ραγιάς γεννήθηκε και τούτο το παιδί θα μεγαλώσει, θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά, θα κάνει εγγόνια και εμείς ακόμη σκλάβοι θα είμαστε». Όμως δεν επαληθεύτηκε αυτό. Τα ορλοφικά μπορεί να τελείωσαν το 1770, ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος όμως συνεχιζόταν μέχρι το 1774, που έγινε η συνθήκη του Τσουτσούκ Καϊναρτζή και έτσι έληξε ο πόλεμος. Τη συνθήκη αυτή την πήρε από το χωριό, ένα χωριό, μικρό χωριό της Βουλγαρίας, όπου υπογράφηκε η συνθήκη. Αμέσως μετά, και όσο βρισκόταν οι Ρώσοι στην περιοχή της Ελλάδας, γιατί μπορεί να, είχαν τελειώσει τα ορλοφικά, οι Ρώσοι έμεναν εδώ και τα καράβια τους παρέμεναν στην περιοχή των Κυκλάδων, επειδή δεν μπορούσαν να φύγουν να περάσουν τα Δαρδαμέλα και κινδύνευαν από τους Τούρκους. Όσο όμως παρέμεναν εδώ τα ρώσικα καράβια, ήταν μια ασφάλεια για τους Έλληνες. Μετά το 1774 όμως που έφυγαν, 1774, οι Τούρκοι θέλησαν να προβούν σε αντίπεινα. Αμέσως λοιπόν με την αποχώρηση, ο Σουλτάνος μαζί με την κυβέρνηση, το Διβάνι, πρότειναν γενική σφαγή των Ελλήνων αδιακρίτως φύλου και ηλικίας, γενοκτονία δηλαδή. Όμως δεν συμφώνησε κάποιος και διαφώνησε και εξέφρασε ένα επιχείρημα που φαίνεται ότι τους έπεισε, ο Χασάν Τζεζαϊρλί, που είπε ότι εάν θα σκοτώσουμε όλους τους Έλληνες, ποιος θα πληρώνει το χαράτσι. Φαίνεται βέβαια ότι τους έπεισε με το επιχείρημα αυτό και μπορεί οι Έλληνες να γλίτωσαν τη γενοκτονία που είχε προτείνει το Διβάνι, αλλά όχι όμως και την τιμωρία για τη συμμετοχή τους στην εξέγερση. Ύστερα από την αποχώρηση του ρωσικού στόλου από τις Κυκλάδες, ο Σουλτάνος έστειλε στο Αιγαίο τον Χασάν Τζεϊζαρλί για να τους τιμωρήσει. Αλλά ενώ οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου περίμεναν ισχυρά αντίπεινα, έπεσαν, θα λέγαμε, στα μαλακά, διότι διερμηνέας του στόλου ήταν ο Νικόλαος Μαυρογέννης, ο οποίος καταγόταν από τον πόρο και συνέβαλε σε αυτή την ήπια μεταχείριση. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και στην Πελοπόννησο. Ο Χασάν, αφού εξόντωσε τους Αλβανούς της Πελοποννήσου, θέλησε να στραβεί στη συνέχεια και προς τους κλέφτες. Αξίζει να σας πω το εξής τώρα για τους Αλβανούς της Πελοποννήσου.
τους είχε φέρει ο Σουλτάνος, είπαμε, για να αντιμετωπίσει τα ορλοφικά. Τους είχε φέρει ως μισθοφόρους. Επειδή όμως δεν τους πλήρωσε, αυτοί παρέμειναν εκεί και είχαν προβεί σε λαιλασίες και της περιοχής. Παρέμεναν λοιπόν και κάποια στιγμή απόκτησαν δύναμη και ανοχή από τους Τούρκους και στρέφονταν όχι μόνο κατά των Ελλήνων αλλά και κατά των Τούρκων. Όταν κάποια στιγμή ο Σουλτάνος αξίωσε να απομακρυνθούν από την Πελοπόννησο, αυτοί θα λέγαμε, αγνόησαν με θράσος τις εντολές το φυρμάνι του Σουλτάνου, το χωροπάτησαν και αυτό έγινε αφορμή ο Σουλτάνος να στείλει πάλι τον Χασάν Τζεϊζαβή στην Πελοπόννησο και να στραφεί εναντίον των Αλβανών. Ο Χασάν αξίωσε από τους κλέφτες και από τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου να συνεργαστούν μαζί του, να δηλώσουν πρώτα υποταγή, να υποταχθούν και στη συνέχεια να συνεργαστούν μαζί του για να εξοδώσουν τους Αλβανούς. Πολλοί το έκαναν αυτό, ο Κωνσταντής Καλοκοτρώνης όμως δεν συνεργάστηκε, δεν δήλωσε υποταγή, του μίλησε, του παρήγγειλε ότι εγώ θα σε βοηθήσω για την εξόδωση των Αλβανών, χωρίς όμως να δηλώσω υποταγή. Όντως και έτσι έγινε. Το 1779 έγινε η εξόδωση των Αλβανών από το Μοριά και την επόμενη χρονιά ξαναέρχεται και προβαίνει στην εξόδωση των κλεφτών του Μοριά και ανάμεσα σε αυτούς που εξοδόθηκαν ήταν και ο πατέρας του Κολοκοτρώνη, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης μαζί με άλλους οπλαρχηγούς είχαν καταφύγει στην περιοχή της Μάνης, είχαν στην περιοχή της Καστάνιτσας, είχαν κλειστεί μέσα σε δύο πύργους, ήταν περίπου 150 άτομα και εκεί τους πολιορκούσαν για 12 ημέρες οι Τούρκοι. Μετά από 12 ημέρες επιχείρησαν έξοδο, κατάφεραν να φύγουν αρκετοί, διασώθηκε στην έξοδο, από την έξοδο αυτή η γυναίκα του Κωνσταντή μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά σκοτώθηκαν τα δύο αδέρφια του, ο Γιώργης και ο Αποστόλης και πολλοί Έλληνες και ο Κωνσταντής. Μετά λοιπόν από τα γεγονότα της Καστάνιτσας, η γυναίκα, η Ζαμπία μαζί με τον Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη πήγαν και έμειναν για ένα διάστημα σε ένα χωριό της Δυτικής Μάνης στη Μιλιά. Και από εκεί έφυγαν και ζήτησαν καταφύγιο στην Αλωνίστενα. Η Αλωνίστενα είναι ένα χωριό δίπλα στο Λιμποβίση, 3-4 χιλιόμετρα και ήταν το χωριό της Ζαμπίας. Έμειναν εκεί ένα διάστημα και συνήθως η μάνα του Κολοκοτρώνη πήγαινε και ξενοήφαινε στα σπίτια για να μπορέσει να ζήσει αυτή και να ζήσει και το παιδί της. Και όταν δεν είχε δουλειά, πήγαιναν με το μακρό παιδί που ήταν ερωτώτη ο Κολοκοτρώνης γύρω στα 12-13 χρονών στο δάσος, έκοβαν ξύλα, τα φόρτωναν σε ένα μουλάρι και τα πήγαινε το παιδί στην Τριπολιτσά, τα πουλούσε για να ξεκονομήσει τα προστοζήν. Σε ένα τέτοιο αγώι θα το λέγαμε, σε ένα τέτοιο δρομολόγιο και ενώ βρισκόταν μέσα στην πόλη της Τριπολιτσάς, ήταν μια βροχερή μέρα και καθώς πήγαινε το ζώο, παραπάτησε και μέσα πατώντας μέσα στα λασπόνερα, λέρωσε, έβρεξε και έναν Τούρκο ο οποίος περνούσε από δίπλα. Θύμωσε ο Τούρκος που τον ελέρωσε το ζώο με τα νερά και γύρισε, στράφηκε προς το παιδί και το φαστούκησε. Ήταν τότε, είπαμε, 12-13 χρόνια ο Κολοκοτρώνης. Αισθάνθηκε μεγάλη ντροπή και έκανε ένα όρκο μέσα του. Δεν θα ξαναπατήσω στην Τριπολιτσά εάν δεν ελευθερωθεί. Και όντως, κράτησε αυτό τον όρκο. Πέρασαν 40 χρόνια και ξαναμπήκε στην Τριπολιτσά μετά από 40 χρόνια όταν ήταν 51 ετών, όταν έγινε η άλωση της Τριπολιτσάς. Η ζωή στην Αλωνίστερα όμως δεν ήταν εύκολη. Γι'
αυτό, η μάνα του αναγκάστηκε να τον πάρει και να φύγει από εκεί και να πάνε σε ένα άλλο χωριό, στον Άκοβο. Είναι κοντά στην περιοχή της Μεγαλόπολης, στην περιοχή του Λεονταρίου. Εκεί έμενε ο μοναδικός αδερφός, ο κουνιάδος της, όπως λέμε, αδερφός του άντρα της, ο αναγνώστης Κολοκοτρώνης, και πήγε εκεί κοντά του για να ζητήσει προστασία. Έμεινε κάποια χρόνια και το 1790 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε ηλικία 20 ετών, παντρεύτηκε την Εκατερίνη Καρούτσου, ήταν η τρίτη κόρη του προύχοντα της περιοχής, ο οποίος ήταν μωρόγενης και μάλιστα είχε διατελέσει και ένα διάστημα βιλαετλής μωρόγενης. Όμως τον σκότωσαν, τον κρέμασαν οι Τούρκοι, επειδή τον κατηγορήθηκε ότι είχε βοηθήσει κλέφτες. Παντρεύτηκε την κόρη λοιπόν του Καρούτσου και μάλιστα πήρε και αρκετή πρίκα. Πήρε ελιές, πήρε χωράφια, αμπέλια, ένα αλόνι, μία αγρικία και έναν μήλο. Έμεινε κάπως ο καιρό εκεί, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει όλη αυτή την καταπίεση που δεχόταν από τους Τούρκους. Γι' αυτό σιγά σιγά άρχισε να έχει διασυνδέσεις με τους κλέφτες. Βέβαια, τον καιρό, το διάστημα αυτό που έμενε στον Άκοβο, απόκτησε και 4 παιδιά. Το πρώτο παιδί του ήταν ο Πάνος. Το ονόμασε Πάνο προς τιμή της Παναγίας. Το αφιέρωσε στην Παναγία το παιδί, με την επίκληση να τον βοηθήσει να ελευθερωθεί η χώρα, η Ελλάδα. Το δεύτερο παιδί το ονόμασε Γιάννη, αγόρι και το δεύτερο, προς τιμή του παππού του, του Γιάννη. Το όνομα Γιάννης ήταν πατρογονικό των Κολοκοτρωνέων. Και απόκτησε και δύο κορίτσια, την Ελένη και τη Γεωργίτσα. Η Ελένη παντρεύτηκε όταν μεγάλωσε τον Νικήτα Δικαίο, ήταν αδερφός του Παπαφλέσσα. Η Γεωργίτσα πέθανε μικρή, αργότερα θα δούμε, σε μικρή ηλικία. Τα χρόνια που ακολούθησαν στην περιοχή εκεί εντάχθηκε στο σώμα των κλεφτών και κυρίως στο σώμα του Ζαχαριά. Γρήγορα έγινε πρωτοπαλίκαρο του Ζαχαριά και αργότερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συγκρότησε δικό του σώμα. Η δράση του απλώθηκε σιγά σιγά σε όλη την Πελοπόννησο και το 1802 ο βοηβόδας της Πάτρας αξίωσε και ζήτησε από τον Σουλτάνο να εκδώσει ένα φερμάνι το οποίο καταζητούσε ο Κολοκοτρώνης. Τον καταδίκαζε σε θάνατο το φερμάνι αυτό και ζητούσε την εκτέλεσή του χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μετά από λίγα χρόνια, το 1805, βγαίνει νέο φερμάνι καταδίωξης του Κολοκοτρώνη, όχι μόνο του Κολοκοτρώνη και των υπολείπων κλεφτών της Πελοποννήσου και όχι μόνο των κλεφτών, αλλά και σε οποιονδήποτε έδινε βοήθεια στους κλέφτες. Τότε αρχίζει ένας διωγμός το Γενάρη του 1806. Μετά από αλλεπάλληλες προδοσίες, ενέδρες, καταδιώξεις σε πολλά χωριά της Πελοποννήσου, ο Κολοκοτρώνης καταφέρνει να φύγει από την Μάνη, να περάσει στην Ελαφόννησο και από εκεί στα Κύθρα. Και από τα Κύθρα έφυγε και στις 10 Απριλίου έχει φτάσει στη Ζάκυνθο. Αξίζει να πούμε, εφόσον είπαμε να τα πούμε όλα, ότι την περίοδο αυτού του διωγμού κυνηγήθηκε πάρα πολύ και από τους Έλληνες, διότι ζήτησε καταφύγιο στον πύργο του φίλου του και συμπέθερού του, του Δουράκη, ο οποίος, μαθαίνοντας για το τι έδιναν οι Τούρκοι και το τι έταζαν οι Τούρκοι για τον Κολοκοτρώνη, προσπάθησε να τον δολοφονήσει 3 φορές. Όμως, χάρη στην διορατικότητα, χάρη στην εξυπνάδα του Κολοκοτρώνη,
κατάφερε να φύγει και όπως σας είπα, βράδυ με ένα πλοιάριο πέρασε από τη Μάνη στην Ελαφόνησο, επειδή ήταν θαλασσοδαρική, σταμάτησε εκεί, από εκεί στα κύθρα τα οποία ήταν ρωσοκρατούμενα και από τα κύθρα έφτασε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1806. Ο Κολοκοτρώνης μπορεί να πήγε, να έφυγε, να πέρασε στη Ζάκυνθο, όμως η φήμη του παρέμενε στην Πελοπόννησο. Ο θρύλος του φοβερού κλέφτη που τόσο αποτελεσματικά συντηρούσε η λαϊκή φαντασία προκαλούσε ιστερία στις τουρκικές αρχές. Στην Τριπολιτσά σχεδόν καθημερινά έφταναν οι πιο παράδοξες και πιο παράξενες και αντιφατικές πληροφορίες για τον Κολοκοτρώνη. Άλλοι τον έβλεπαν να λαϊλατεί με δεκάδες κλέφτες τα τουρκικά τσιφλίκια και άλλοι διέδιδαν ότι σκοτώθηκε. Ο Σουλτάνος τον επικήρυξε ξανά και πολλοί εμφανίστηκαν στις αρχές με κομμένα κεφάλια που υποστήριζαν ότι ήταν του τρομερού αρματολού και κλέφτη. Άλλωστε, οι Τούρκοι στο διοικητικό κέντρο της Τριπολιτσάς δεν γνώριζαν πως ήταν το πρόσωπο του Κολοκοτρώνη. Γνώριζαν όμως ότι είχε κεντήσει στο χέρι του ένα στίγμα πυρίτη με στίγμα πυρίτιδας τη χρονολογία της γέννησής του. Για να σταματήσει η προσπάθεια εξαπάθησης που μεγέθυνε και το θρύλο του Κολοκοτρώνη, έκοψαν μερικά κεφάλια πατεώνων που έλεγαν ψέματα ότι σκότωσαν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και η κατάσταση κάπως ηρέμησε. Την περίοδο που ο Κολοκοτρώνης πήγε στη Ζάκυνθο, τα Επτάνησα ήταν ρωσοκρατούμενα. Εκεί βρισκόταν και πολλοί άλλοι κλέφτες από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα που είχαν ζητήσει καταφύγιο. Ο Κολοκοτρώνης μαζί με τους Ιλιώτες, τους Ρουμελιώτες και τους Φοραΐτες που βρίσκονταν εκεί, στέλνουν αναφορά στον Αλέξανδρο, τον αυτοκράτορα της Ρωσίας, και τους ζητούν να βοηθήσει να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Οι Ρώσοι του πρότειναν να ενταχθεί στο ρωσικό στρατό και να πολεμήσει τους Γάλλους στην Ιταλία. Ο Κολοκοτρώνης δεν το δέχτηκε. Τι έχω να χωρίσω εγώ με τον Απολέοντα, αν θέλετε στρατιώτας, για να ελευθερώσουμε τη πατρίδα μας, σου υπόσχομαι και 5 και 10 χιλιάδες στρατιώτας. Το 1809 τα Επτάνησα πέρασαν στους Άγγλους. Οι Άγγλοι τότε δημιούργησαν στον αγγλικό στρατό ένα σύνταγμα εθελοντών, Ελλήνων εθελοντών, στο οποίο κατετάγηκε ο Κολοκοτρώνης. Τότε κόντευε τα 40, πλησίαζε τα 40. Η θητεία του αυτή του δίδαξε πολλά για την στρατιωτική τέχνη, τα οποία και εφάρμοσε αργότερα και στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Διακρίθηκε για την δράση του ενάντια στους Γάλλους και πήρε τότε το βαθμό του ταγματάρχη. Από εκεί προέρχεται και η επίσημη στολή με τη χαρακτηριστική κόκκινη περικεφαλαία με το λευκό σταυρό που είναι χαραγμένη η λέξη «Ήθε», που προφανώς εννοούσε «Μακάρι να έρθει η ελευθερία». Στη Ζάκυνθο πήρε και την οικογένειά του όταν εγκαταστάθηκε. Τα 4 παιδιά, 2 αγόρια, 2 κορίτσια, τη μάνα του και τη γυναίκα του. Το 1810 κάνει άλλο ένα παιδί, τον οποίο τον ονόμασε Κωνσταντίνο, στο όνομα του πατέρα του. Αλλά είναι πιο γνωστός πλέον με το όνομα Κολίνος. Αυτό το προσωνύμιο Κολίνος το κληροδότησαν κάποιοι αριστοκρατικοί κύκλοι της Ζακύνθου, επειδή τον φώναζαν Πικολίνο, που σημαίνει το μικρότερο. Και έτσι έμεινε το όνομα Κολίνος. Το 1815 έχουμε την ήττα του Ναπολέοντα και το 16 διαλύεται το εθελοντικό σώμα των Ελλήνων στον αγγλικό στρατό, οπότε ο Κολοκοτρώνης χάνει αυτό το επάγγελμα το οποίο είχε. Για να ζήσει την οικογένειά του, κάνει το ζωέμπορο, το χασάπι, και γιατί δεν ήθελε να ζήσει σε βάρος κανενός. Εργαζόταν και εξοικονομούσε τίμια το ψωμί του. Το 1818 μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία. Η φωτογραφία αυτή την έχει τον πίνακα αυτό, το έχει ζωγραφίσει ο Δημήτριος, ο Διονύσιος Τσόκος, ένας ζακυνθινός ζωγράφος, και παριστάνει την μοίηση του Κολοκοτρώνη στη φιλική εταιρεία. Αυτός που
ο γονατιστός είναι ο Κολοκοτρώνης, αυτός με την πλάτη είναι ο αναγνώστης Παπαγεωργίου, γνωστός ως αναγνωσταράς, και ο παπάς είναι ο Άνθιμος Αργυρόπουλος, ο οποίος καταγόταν από την Άρτα, αλλά ο Αλιπασάς τον καταδίωξε, τον έκλεισε 20 χρόνια σε σκοτεινό κελί και από εκεί έχασε και την όρασή του. Γι' αυτό και ο ζωγράφος προσπάθησε να αποτυπώσει κάτι από το από τη χαμένη, τέλος πάντων, όρασή του. Γι' αυτό κοιτάζει κάπως στο πλάι. Το 1818, λοιπόν, έγινε η μοίηση του Κολοκοτρώνη στη φιλική εταιρεία. Το 19 χάνει τη γυναίκα του, πέθανε η γυναίκα του, ζάκινε το πέθανε και το ένα κορίτσι, είπαμε. Και το 1821, Γενάρη, 6 του Γενάρη, αφήνει τα παιδιά του στη μάνα του, δίνεται καλόγυρος και φεύγει στην Πελοπόννησο. Αρχές Γενάρη, το 1821, βγαίνει στην Καρδαμίλη και εκεί πήγε φιλοξενήθηκε στον πύργο του φίλου του, του Παναγιώτη του Μούρτσινου. Συναντήθηκε με τον Πετρόπη Μαυρομιχάλη, τον Νικηταρά, συμφιλίωσε τους Μανιάτες, συνεργάστηκε με τον Παπαφλέσσα και στις 23 Μαρτίου του 1821, το μεσημέρι, γύρω στις 3 η ώρα, έμπαινε ο Κολοκοτρώνης μαζί με τον Παπαφλέσσα, μαζί με τον Νικηταρά, μαζί με άλλους οπλαρχηγούς, στην πόλη της Καλαμάτας, 23 Μαρτίου 1821, απελευθερώνουν την Καλαμάτα, χωρίς κάποιον να γίνει μάχη, και κατευθύνονται προς τον ναό των Αγίων Αποστόλων και εκεί έγινε η μεγάλη δοξολογία μετά την απελευθέρωση. Έβαλα αυτή τη φωτογραφία έτσι να μας θυμίσει όχι μόνο τις δραχμές, τον Κολοκοτρώνη, και δίπλα ακριβώς, δίπλα είναι το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Αυτό είναι το εκκλησάκι αυτό, όπου έγινε η δοξολογία μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας. Μετά την απελευθέρωση, μόλις είχαν μονιάσει οι οπλαρχηγοί, αμέσως και μάλωσαν. Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για το τι θα έκαναν παρακάτω. Ο Κολοκοτρώνης ήθελε να κινηθούν προς την Τριπολιτσά, να πάνε στο διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου, να καταλάβουν την Τριπολιτσά και από εκεί και πέρα θα ήταν εύκολα να πέσουν και τα περιφερειακά κάστρα. Οι υπόλοιποι ήθελαν να κινηθούν προς τις δικές τους περιοχές και ο καθένας να πολεμήσει και να απελευθερώσει το δικό του κάστρο. Και έτσι όπως ενώθηκαν, έτσι και χώρισαν πάλι. Ο Κολοκοτρώνης φεύγει μόνος του, κινείται προς την περιοχή της Αρκαδίας και γράφει ότι στις 25 Μαρτίου βρισκόταν στον κάμπο. Ενδεχομένως ή στον κάμπο της Καρίτενας ή στον κάμπο της Μεγαλόπολης. Και στη συνέχεια αρχίζει από εδώ και πέρα η δράση που τον ανέδειξε σε μια εξέχουσα στρατιωτική φυσιογνωμία της Επανάστασης του 1821. Μετά από λίγο καιρό, το Μάιο του 1821, γίνεται η μάχη στο Βαλτέτσι. Στη μάχη αυτή, εκείνο που φάνηκε ήταν ότι οι Τούρκοι πλέον δεν ήταν ανίκητοι, οι Έλληνες πήραν πολύ θάρρος και άρχισαν την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Άλλοτε σε ένα χαλαρό ρυθμό κλειό και άλλο σε ένα σφιχτό κλειό. Αυτή ήταν μια στρατηγική του Κολοκοτρώνη. Άλλες φορές άφηνε χαλαρά τους Τούρκους να βγαίνουν έξω από το κάστρο για να πάρουν τρόφιμα και με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες τους έπαιρναν τα όπλα και τους άφηναν και γύριζαν. Υπήρχε μια δοσοληψία
ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Αυτοί που ήταν μέσα, αλλά δεν είχαν όπλα. Άλλες φορές ο Κολοκοτρώνης άφηνε Τούρκους να μπαίνουν μέσα στο κάστρο για να ζητήσουν προστασία, αλλά τους άφηνε για να τους βρει όλους εγκλωβισμένους μέσα στο κάστρο. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821 έγινε η άλωση της Τριπολιτσάς. Σε εκείνο το γεγονός οι Έλληνες προσπάθησαν να δώσουν, να πάρουν εκδίκηση μάλλον για τα 400 σκλαβιάς, τα 400 χρόνια σκλαβιάς και τα δεινά που είχαν υποστεί όλη εκείνη την περίοδο. Ο χαλασμός είναι δύσκολο να περιγραφεί και ούτε και μας θυμά για να τον αναφέρουμε. Θα πω μόνο το εξής. Για τη σφαγή ο Κολοκοτρώνης γράφει: «Το ασκέρι όπου ήταν μέσα, το ελληνικό, έκοβε και σκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή γυναίκες, παιδιά και άντρες. Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν πάτησε τη γης. Έλληνες σκοτώθηκαν 100. Και ακόμη αναφέρει σχετικά: «Όταν εμβήκα εις την Τριπολιτσά, με έδειξαν εις το παζάρι τον πλάτανο όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας. Αναστέναξα και είπα: Άιτε, πόσοι από το σόι μου και από το έθνος μου εκρεμάστηκαν εκεί. Και διέταξα και τον έκοψαν». Η άλωση της Τριπολιτσάς υπήρξε αποφασιστική σημασία για την εδραίωση και την εξέλιξη της Επανάστασης, ενώ τόνωσε σημαντικά το ηθικό των εξεγερμένων Ελλήνων. Η πιο σημαντική εστία τουρκικής αντίστασης στην Νότια Ελλάδα είχε πλέον εξαλειφθεί. Στα χέρια των Ελλήνων περιήλθαν χιλιάδες όπλα και μεγάλες ποσότητες πολεμοφοδίων που θα τα χρησιμοποιούσαν για την ενίσχυση του αγώνα σε άλλες επιχειρήσεις, όπως ήταν η πλειοργία της Μεθόνης, της Πάτρας και του Ναυπλίου. Τον Ιούλιο του 1822 ακολούθησε η μάχη στα Δερβενάκια. Μεγάλη επιτυχία των Ελλήνων, εγκέφαλος και στρατηγός της μάχης ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ενώ στη μάχη αυτή αναδείχθηκε σπουδαίος πολεμιστής ο ανιψιός του Νικήτας Σταματελόπουλος. Τα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης, 1821-1822, οι επιτυχίες των Ελλήνων ήταν μεγάλες. Από τον τρίτο χρόνο όμως άρχισε η διχόνοια. Άρχισαν οι Έλληνες. Να πως περιγράφει ο ίδιος το γεγονός αυτό. «Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε εις τον πόλεμο. Ο αδερφός του έφερνε ξύλα. Η γυναίκα του εζήμωνε. Το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδο. Και αν αυτή η ομόνια ευαστούσε ακόμα δύο χρόνους, ήθελαμε κυριεύσει και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφτάναμε και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν ευάσταξε». Είναι φανερό πως ο Μαυροκορδάτος και η Σύναυτο ανησύχησαν τόσο πολύ για τις συνεχείς επιτυχίες των στρατιωτικών και του Κολοκοτρώνη ιδιαίτερα, που δεν τους ενδιέφερε καλά-καλά η πορεία του αγώνα, όσο η προσωπική τους εξασφάλιση. Την ίδια στιγμή που ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι αγωνιστές πολεμούσαν στα Δερβενάκια, οι πολιτικοί, ή μάλλον πολλοί από τους πολιτικούς, τρομοκρατημένοι, είχαν μπει στα καράβια έτοιμοι να φύγουν. Η δόξα και το θάρρος του Κολοκοτρώνη, οι πολιτικοί την αντάμυψαν, εντός εισαγωγικών, στην δεύτερη εθνοσυνέλευση που έγινε στο Άστρος της Κοινωνίας το 1823. Τότε, με εισήγηση του Μαυροκορδάτου, αφαιρέθηκε ο βαθμός του αρχιστρατήγου της Πελοποννήσου από τον Κολοκοτρώνη, τον έκαναν στρατηγό και έδωσαν τον τίτλο του στρατηγού σε άλλους 50 οπλαρχηγούς. Δηλαδή, τον εξίσωσαν με όλο το στράτευμα. Στη συνέχεια, ο Κολοκοτρώνης παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, ήταν αντιπρόεδρος του εκτελεστικού, παραιτήθηκε επιγραμμένος και οι πολιτικοί όρισαν νέα κυβέρνηση
υπό τον Ιδραίο Γεώργιο Κουντουγιώτη στο Κρανίδι. Και έτσι τώρα έχουμε δύο κυβερνήσεις. Μία στην Τριπολιτσά με τον Πετρόπαιο Μαυρομιχάλη και μία στο Κρανίδι με τον Κουντουγιώτη. Η εμφύλια διαμάχη έμελε να συνεχιστεί, καθώς οι δύο παρατάξεις επιδίωκαν να εξασφαλίσουν ηγετικό ρόλο στις στρατιωτικές και στις πολιτικές εξελίξεις. Η άρνηση ορισμένων περιοχών της Πελοποννήσου να πληρώσουν στην κυβέρνηση φόρο αποτέλεσε την αφορμή για μια έκρηξη της δεύτερης φάσης του εμφυλίου, στην οποία σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις και στις 13 Νοεμβρίου του 1824 σκότωσαν τον Πάνο Κολοκοτρώνη, τον γιο του, ο οποίος είχε παντρευτεί, όπως είπαμε, κόρη της Βουμπουλίνας. Η άνωτρη δολοφονία του γιου του κλώνησε σοβαρά τον Κολοκοτρώνη, που αποφάσισε να παραδοθεί στις αρχές του Δεκεμβρίου του 1824 για να τερματιστεί ο εμφύλιος. 6 Φεβρουαρίου του 1825 φυλακίζεται στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία στην Ίδρα. Μετά μία εβδομάδα, 12 προς 13 Φεβρουαρίου του 1825, ο Ιβραήλ κάνει απόβαση στη Μεθόνη. Ο Κολοκοτρώνης όλο αυτό το διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες, από το Φλεβάρι μέχρι τον Μάιο, είναι φυλακισμένος στην Ίδρα, σε ένα μοναστήρι. Και όταν βλέπουν πλέον ότι κινδυνεύουν, ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τον Ιβραήλ, ο Παπαφλέσσας εισηγείται στην κυβέρνηση να ελευθερώσουν τον Κολοκοτρώνη, διότι ήταν ο μόνος όχι που μπορούσε να αντισταθεί στον Ιβραήλ, αλλά να μονιάσει τους Έλληνες. Οι Έλληνες βρίσκονταν σε διχόνοια πάλι. Ελευθέρωσαν τον Κολοκοτρώνη, έρχεται με καράβι στο Ναύπλιο, βγαίνει στο Ναύπλιο και πρώτη του δουλειά ήταν να κάνει αυτό ακριβώς. Ανέβηκε πάνω σε μια πέτρα και μίλησε στο πλήθος και τους είπε: «Έλληνες, πριν βγω στο Ναύπλιο, έριξα στη θάλασσα τα πικρά, τα περασμένα. Κάντε κι εσείς το ίδιο». Και παράλληλα έστειλε γραφή και μίλησε στον Ιβραήλ για αυτά που έκανε στο Μοριά. «Όχι τα κλαριά να μας κάψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μήτε πέτρα πάνω στην πέτρα να μην αφήσεις, εμείς δεν προσκυνάμε. Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε. Και μην ελπίζεις πως τη γη μας θα την κάνεις δική σου. Βγάλ' το από τον νόσο». Όμως τα πράγματα είχαν πάρει άσχημη τροπή και ο γέρος, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του, δεν τα κατάφερνε. Ο Ιβραήλ ξαναπήρε σχεδόν όλη την Πελοπόννησο. Ένα μικρό κομμάτι είχε μείνει ελεύθερο. Τον Απρίλιο του 26 πήρε και το Μεσολόγγι. Εδώ είναι. Παίρνει το Μεσολόγγι ο Ιβραήλ τον Απρίλιο του 26 και η ίδια κατάσταση που επικρατούσε στην Πελοπόννησο επικρατούσε και στη Στερεά Ελλάδα και στην Αττική. Το πρώτο εξάμεινο του 27 η Πελοπόννησος εξακολουθούσε να υφίστανται λαϊλασίες και καταστροφές από τα στρατεύματα του Ιβραήλ. Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική του κλεφτοπόλεμου, μια και δεν μπορούσαν να δώσουν με τοπική μάχη με τον μεγάλο όγκο του στρατού του Ιβραήλ. Ο Ιβραήλ, ο Κολοκοτρώνης, μου επαράγγειλε μια φορά: «Γιατί δεν στέκω να πολεμήσω, Μπέρν, κατά μέτωπο». Εγώ το αποκρίθηκα: «Ας πάρει 500, 1000 και παίρνω κι εγώ άλλους τόσους και τότε πολεμούμε. Ή, αν θέλει, ας έρθει και να μονομαχήσουμε οι δυο». Αυτός δεν με αποκρίθηκε εις κανένα. Και αν ήθελε το δεχτεί, το έκανα με όλη την καρδία, διότι έλεγα: «Αν χανόμουν, ας πήγαινα. Αν τον χαλούσα, εγλίτωνα το έθνος μου». Ο Κολοκοτρώνης εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανή την Επανάσταση. Όμως, ο Ιβραήλ εφάρμοσε μια τρομοκρατία. Σε όσα μέρη της Πελοποννήσου δεν είχαν υποταχθεί ακόμη, τους παρήγγειλε
να προσκυνήσουν, να δηλώσουν έγγραφη υποταγή και θα τους φερόταν ήπια. Διαφορετικά θα πήγαινε, θα καταλάβανε τις περιοχές τους και θα είχε υπήρχε σκληρή τιμωρία. Πολλές περιοχές πράγματι δήλωσαν υποταγή, έγγραφη υποταγή στον Ιβραήμ και ο Ιβραήμ τους χορηγούσε κάποια χαρτιά τα οποία τα έλεγαν Ράι Μπουγιουρντί, δηλαδή προσκυνοχάρτια. Και αυτό δεν ήταν μια απλή υπόθεση, διότι ο Ιβραήμ μάζευε αυτά τα προσκυνοχάρτια, τα διαβίβαζε στο Σουλτάνο και ο Σουλτάνος κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιούσε ως επιχείρημα εάν γινόταν διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες δυνάμεις, ότι οι Μωραΐτες έχουν δηλώσει υποταγή στο Σουλτάνο και δεν θέλουν ανεξαρτησία. Τότε ο Κολοκοτρώνης απάντησε στην τρομοκρατία του Ιβραήμ με μια δική του τρομοκρατία. Είπε, εάν γλιτώσετε από τον Ιβραήμ, δεν θα γλιτώσετε από μένα. Και με τη χαρακτηριστική φράση, που έχει μείνει παροιμιακή πλέον, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να σώσει την επανάσταση. Όσα χωριά αρνούνταν να επανέλθουν στο ελληνικό στρατόπεδο, δέχονταν ευνηδιαστικές επιθέσεις από τους άντρες του Κολοκοτρώνη. Σε όλο το Μουριά οι πρωτεργάτες του προσκυνήματος συλλαμβάνονταν και εκτελούνταν. Στις πλατείες των χωριών οι απαγχωνισμένοι συνεργάτες του εχθρού έκαναν τους διστακτικούς κατοίκους να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τις απειλές και τις προειδοποιήσεις του Έλληνα στρατηγού. Μέσα στις τρομερά αντίξωες συνθήκες ο Κολοκοτρώνης έβλεπε ότι μόνο με τέτοιου είδους μέτρα θα μπορούσε να αποσοβήσει τη μεγάλη καταστροφή. Ταυτόχρονα βέβαια προσπαθούσε με νουθεσίες πατρικές να επαναφέρει τους προσκυνημένους στο πατριωτικό τους χρέος λέγοντας «Μην προσκυνάτε, είσαστε Έλληνες, οι Έλληνες ακόμα και στους θεούς όρθιοι μιλάνε». Τον Οκτώβριο του 1827 έγινε η ναυμαχία του Ναυμαρίνου. Τον Ιανουάριο του 1828 φτάνει στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης με τη στήριξη των μεγάλων δυνάμεων, τουλάχιστον φαινομενικά οι μεγάλες δυνάμεις τον στήριζαν, διότι και η Αγγλία και η Γαλλία δεν τον συμπαθούσαν, τον θεωρούσαν ότι ήταν άνθρωπος των Ρώσων. Ο Κολοκοτρώνης στάθηκε ένθερμα υπέρ της πολιτικής του, αν και διαφωνούσε με τον αυταρχικό τρόπο της εφαρμογής της. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την εκλογή του Όθωνα. Με την έλευση όμως του Όθωνα, έγινε στόχος συκοφαντιών και ραδιουργιών εκ μέρους των πολιτικών του αντιπάλων και κυρίως του Ιωάννη Κολέτη, και αντιμετωπίστηκε με ψυχρότητα από τους Βαβαρούς, που δεν μπορούσαν να τους συγχωρέσουν τη φιλοκαποδεστιακή του τοποθέτηση. Η σκευωρία κατέληξε τελικά να κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία, συνελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου του 1833 στον Ναύπλιο σε ένα χτήμα εκεί που έμενε, μαζί με τον γιο του Γενναίο, μαζί με τον Πλακούτα, τον Τζαβέλα, τον Νικηταρά και με άλλους στρατιωτικούς, με την κατηγορία ότι ετοίμαζαν συνωμοσία εναντίον του ανήλικου βασιλιά Όθωνα και της κυβέρνησης. Η δίκη άρχισε στις 30 Απριλίου του 1834, κράτησε περίπου ένα μήνα και στις 26 Μαΐου τελείωσε με καταδίκη του Κολοκοτρώνη και του Λαπούτα. Διεξήχθη στο τουρκικό τζαμί που ήταν στο Ναύπλιο. Ο εισαγγελέας ήταν ο Εδουάρδος Μάσον. Ήταν ένας Σκοτσέζος, νομικός, θεολόγος και φιλόσοφος, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα από το 1824 με την ιδιότητα του Φιλέλληνα. Δεν είχε καμία σπουδαία δράση κατά τον αγώνα, αλλά μετά την απελευθέρωση άρχισε να δικηγορεί, υπερασπίστηκε τον δολοφόνο του Καποδίστρια, τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, και ο Όθωνας αργότερα τον διόρισε καθηγητή της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Ο Μάσον στην δίκη του Κολοκοτρώνη προσπάθησε με διάφορα τεχνάσματα να κατασκευάσει ψευδομάρτυρες ή να διαστρέψει τις μαρτυρικές καταθέσεις. Απέφυγε συστηματικά να αναζητήσει την αλήθεια όσοι κρυβόταν κάτω από την κεροσκοπική δίωξη του Κολοκοτρώνη και διακήρυτε ότι ήταν ακλόνητα πεπισμένος περί της ενοχής του γέρου. Όταν πήγε στην φυλακή του, στο Ίτσκαλε, για να τον ανακρίνει και τον πίεζε επί ώρες να ομολογήσει ότι είχε παρασκευάσει αποστασίαν εναντίον της κυβερνήσεως, ο Κολοκοτρώνης με πολύ πικρή θυμοσοφία τον αντιμετώπισε, αναφέροντας την ιστορία του Λύκου και της Προβατίνας. Του Λύκου, ο οποίος για να βρει τη δικαιολογία να φάει την Προβατίνα, άρχισε να της φωνάζει: «Μου θόλωσε στο νερό της πηγής και δεν μπορώ να πιω». Οι 44 μάρτυρες κατηγορίες που παρουσιάστηκαν δεν κατέθεσαν στοιχεία που να μην μπορούν να αμφισβητηθούν. Αντιστρόφως, οι 115 μάρτυρες υπεράσπισης που εξετάστηκαν διέψευσαν τα περισσότερα σημεία της κατηγορίας. Ο δικαστής Γεώργιος Τερτσέτης στις μυστικές διαβουλεύσεις που έγιναν αργότερα υποστήριξε ότι με τέτοιες κατηγορίες δεν μπορούν να καταδικαστούν σε θάνατο ούτε δύο γάτοι. Οι κατηγορούμενοι στρατηγοί, χωρίς παράσημα, οδηγούνται στην αίθουσα. Η εμφάνιση του Κολοκοτρώνη στο ειδόλιο ξυκλώνησε το ακροατήριο. Όταν μάλιστα ο γέρος ρωτήθηκε «Τι επάγγελμα έχεις», έδωσε εκείνη την ιστορική απάντηση: «Στρατιωτικός, κρατάω 49 χρόνους στο χέρι του τουφέλι και πολεμώ για την πατρίδα μου». Παρά τη γενναία στάση των δύο δικαστών Τερτσέτη και Πολυζωήδη, που μεταφέρθηκαν βέως και σηκωτοί στην αίθουσα για να απαγγελθεί η κατηγορία, ο Κολοκοτρώνης καταδικάστηκε μαζί με τον Πλαπούτα σε θάνατο και φυλακίστηκαν στο Παλαμίδι, σε ηλικία 64 ετών. Λίγο αργότερα, η ποινή του μετατράπηκε σε 20ετή κάθριξη. Το Μάιο του 35 ο Όθωνας ενηλικιώθηκε και έδωσε χάρη στον Κολοκοτρώνη. Δηλαδή αυτό ακούγεται και σαν ειρωνία, δηλαδή να δώσει τώρα ο Όθωνας ένα παιδί 20 χρονών που δεν είχε κάνει τίποτα για την Ελλάδα να δώσει χάρη σε αυτόν που ελευθέρωσε τη μισή Ελλάδα. Μόλις βγήκε από την φυλακή, λένε ότι μέσα σε 3 ημέρες έφυγε από το ναύπηγιο και ήρθε στην Αθήνα ο Κολοκοτρώνης. Εκεί έχτισε ένα σπίτι στις σημερινές οδούς Κολοκοτρωνέων και Λέκα. Είναι ακριβώς πίσω από την Παλαιά Βουλή. Τα μετέπειτα χρόνια ο γέρος του Μωριά είσαι στην Αθήνα, τη νέα πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου ευτύχησε να γνωρίσει τη γενική αναγνώριση και την προσφορά του στον αγώνα. Έλαβε το βαθμό του στρατηγού, διορίστηκε σύμβουλος επικρατείας, τιμήθηκε με το μεγαλόσταυρο του Σωτήρος, ορίστηκε μέλος της Επιτροπής για την Ανέγερση του Πανεπιστημίου Αθηνών και στάθηκε σύμβουλος του Όθωνα, φύσια ανιδιοτελής. Όμως, ποτέ δεν επεδίωξε προσωπικά ωφέλη και ανταλλάγματα. Το διάστημα αυτό απέκτησε άλλο ένα παιδί, με την Μαργαρίτα Βελισάρη. Στο παιδί αυτό έδωσε το όνομα του πρώτου του γιου που ήταν σκοτωμένος, του Πάνου. Ήταν και αυτός ο Πάνος Κολοκοτρώνης, τον αναγνώρισε ως κανονικό παιδί στη Διαθήκη, τον εσύστηνε παντού ως παιδί μου και αυτός, ο Πάνος Κολοκοτρώνης, έγινε στρατιωτικός και ήταν ένας από τους επιτυχημένους αρχιδιοικητές της Σχολής Ευελπίδων. Το καλοκαίρι του 1836, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αφηγείται στον Τερτσέτη για 2 μήνες γεγονότα από τη ζωή και την δράση του στην Επανάσταση. Αυτή η διήγηση έγινε ύστερα από προτροπή του Τερτσέτη. Ο Κολοκοτρώνης δεν ήθελε να το κάνει αυτό, του έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω γράμματα, δεν ξέρω να μιλάω. Ο Τερτσέτης επέμεινε και του είπε: «Μη μου λες ότι δεν ξέρεις γράμματα. Ξέρεις, εγώ το ξέρω ότι ξέρεις πολλά. Τα λόγια είναι γράμματα. Λέγε και εγώ γράφω. Τα λόγια είναι γράμματα». Το είπε ο Τερτσέτης 100 χρόνια πριν το πει ο Βιγκότσκι. Ο Κολοκοτρώνης
περιέγραψε τα όσα έζησε στα μνημόνευα του από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι εκείνη τη μέρα που έγινε η καταγραφή τους. Χρησιμοποιούσε πολλές φορές μύθους και παραβολές για να ερμηνεύσει εκείνο που περιέγραφε και που καταλήγει και καταλήγει. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάμαμε την Επανάσταση, διότι θέλαμε συλλογιστή πρώτον για πολεμοφόδια, καβαλαρία, πυροβολικό, πήρε τα αποθήκες, τα μαγαζιά μας. Ήθελαμε λογαριάσει τη δύναμη την ειδική μας και την τουρκική δύναμη. Τώρα όπου ενικήσαμε, όπου ετελειώσαμε με καλό τον πόλεμο, μακαριζόμεθα, επενόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, ήθελαμε τρόγοι, κατάρες, αναθέματα. Ομοιάζομαι σαν να είναι εισέν λιμένα 50-60 καράβια φορτωμένα. Ένα από αυτά ξεκόβει, κάνει πανιά, πηγαίνει στην δουλειά του με μεγάλη φουρτούνα, με μεγάλο άνεμο, πηγαίνει, πουλεί, κερδίζει, γυρίζει πίσω σώων. Τότε ακούς όλα τα επίλοιπα καράβια να λέγουν «Ιδού άνθρωπος, ιδού παλικάρια, ιδού φρόνιμος, ότι σαν εμάς όπου καθόμεθα δειλοί, χαημένοι και κατηγορούνται οι καπεταναίοι ως ανάξιοι. Αν δεν ευδοκιμούσε το καράβι, ήθελε υπούν, μα τι τρελός, να σηκωθεί με τέτοια φουρτούνα, με τέτοιον άνεμο, να χαθεί ο παλιάνθρωπος, επήρε τον κόσμο στο λαιμό του». Στις 7 Οκτωβρίου 1838, ο γεραιός στρατηγός και εν ενεργεία σύμβουλος επικρατείας επισκέφθηκε το Βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας, το νυν πρώτο πειραματικό, για να παρακολουθήσει μια διδασκαλία που θα έκανε ο γυμνασιάρχης Γεώργιος Γενάδιος για το Θουκυδίδη. Τόσο εντυπωσιάστηκε από την παράδοση του παιδευμένου γυμνασιάρχου και υπό την θέα των σου των μαθητών, ώστε εξέφρασε την επιθυμία να μιλήσει και ο ίδιος στους μαθητές. Ο γυμνασιάρχης όμως, βλέποντας ότι δεν υπήρχε κατάλληλη αίθουσα που να χωράει όλους τους μαθητές, του πρότεινε η ομιλία αυτή να γίνει την επομένη ημέρα στο λόφο της Μίκας. Πράγματι, έτσι και έγινε. Το γεγονός όμως μαθεύτηκε στη μικρή τότε Αθήνα και εκτός από τους μαθητές, πλήθος ανθρώπων διαφόρων επαγγελμάτων και τάξεων συνέρευσε στην Μίκα το πρωί της 8ης Οκτωβρίου για να ακούσει τον ηγέτη της Επανάστασης. Ξαφνικά όμως, στον χώρο της ομιλίας εμφανίστηκε σμήνος χωροφυλακής που θέλησαν να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Όμως, μετά τη διαβεβαίωση του γυμνασιάρχη, των καθηγητών και την παρέμβαση του ίδιου του βασιλιά, η ομιλία έγινε κανονικά. Στην ομιλία αυτή, μεταξύ άλλων, είπε στους μαθητές: «Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιτοκάραβα Βατσέλα». Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι εκπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπό και κάναμε την Επανάσταση». Και καταλήγει προς τους μαθητές με μια ανουθεσία: «Η προκοπή και η μάθησή σας να μην είναι σκεπάρνη μόνο για το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητας και μέσα από το καλό αυτό και μέσα στο καλό αυτό βρίσκεται και το δικό σας. Εις εσάς μένει να εισάξετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε». Ο Κολοκοτρώνης διακρινόταν για την ευστροφία του, την εξυπνάδα του, την παρησία του, το στοχαστικό του αλλά και το σκοπτικό του πνεύμα. Έχουν διασωθεί πολλές διηγήσεις από ανθρώπους του καιρού του, αλλά και μέσα από τα απομνημονεύματά του που φανερώνουν το χαρακτήρα του, την αμεσότητά του που τον διέκρινε στην επικοινωνία, την πειθό αλλά και την εκτίμηση προς τον συνομιλητή του. Σε κάποιες μάλιστα από αυτές διακρίνουμε το χιούμορ που χαρακτήριζε τον έξυπνο άνθρωπο. Κάποτε, καθώς μας διηγείται ο Βλαχογιάννης, μια γυναίκα του ζήτησε μια χάρη. «Αφέντη μου, κάνε μου τούτο το καλό και σκλάβα σου θα με έχεις πάντα».
Διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει ο Βλαχογιάννης. Τι λες, μωρή Ζουρλή, εμείς πολεμούμε για τη λευτεριά και εσύ θέλεις να γίνεις σκλάβα μου. Επίσης, του είπαν κάποτε, Κολοκοτρώνη, η πατρίδα θα σε ανταμείψει μια μέρα. Το ξέρω, απάντησε εκείνος. Εμένα θα πρωτοεξορίσουν. Μετά την καταδίκη του, τον πληροφόρησαν κάποια στιγμή ότι ο βασιλιάς, λέει, σου χάρισε τη ζωή και σου έβαλε 20 χρόνια φυλακή. Πείτε του, θα τον εγελάσω. Δεν θα ζήσω τόσους πολλούς χρόνους. Ήταν όμως και καλός χριστιανός, χριστιανός ορθόδοξος. Πολλές φορές μιλούσε στα παλικάρια του με σύνεση πνευματικού. Μία φορά που ήταν να ξεκινήσουν τη μάχη και ήταν η μέρα Παρασκευή, τους είπε, θα φάτε, δεν θα νηστέψετε, θα πολεμήσουμε, θα νικήσουμε και θα νηστέψουμε την άλλη εβδομάδα, όλη την άλλη εβδομάδα. Έδειχνε μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία. Γι' αυτό, όπως είπαμε, και το πρώτο του παιδί το χάρισε, τόταξε σε αυτή και το ονόμασε Πάνο, Παναγιώτη. Και όταν έβλεπε τους Έλληνες να δηλιάζουν, έβρισκε τον τρόπο να τους εμψυχώνει. Ο Θεός, τους έλεγε, έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της πατρίδας και δεν την παίρνει πίσω. Και επίσης, τα θρησκευτικά του αισθήματα τα βλέπουμε και στο λόγο της Μνήκας, στο λόγο που έκανε στο λόγο της Μνήκας. Εμείς, λέει, όταν πιάσαμε τα όπλα, είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος. Όταν κάποιος κατηγορούσε τους Έλληνες, συνήθιζε να λέει χαριτολογώντας. Οι Έλληνες είμαστε τρελοί, αλλά έχουμε φρόνιμο Θεό. Όπως συγχώρεσε κάποτε τον δολοφόνο του αδερφού του, κάποτε ένας που είχε σκοτώσει τον αδερφό του, μην ξέροντας ότι θα τον γνωρίσουν, πήγε στο σπίτι του Κολοκοτρώνη μαζί με άλλους, καθίσαν μαζί στο ίδιο τραπέζι, ο Κολοκοτρώνης τον γνώρισε, έκανε ότι δεν τον γνώρισε και κάποιοι από τους παρευρισκόμενους πήγαν και το είπαν στη μάνα του Κολοκοτρώνη ότι αυτός σκότωσε το παιδί σου. Και πήγε η μάνα και του είπε, το δωράκι, αυτός λέει είναι φωνιά στο αδερφού σου. Και της λέει, μάνα, το ξέρω. Και τι τον κρατάς? Τον κρατάω, λέει, γιατί αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο που μπορούμε να κάνουμε στον αδερφό μου. Η συγχώρεση. Ο Κολοκοτρώνης έτσι συγχώρεσε και όσους ήθελαν να του κάνουν κακό. Και έλεγε, του συγχωρώ, εάν ο Θεός με εφύλαξε, τους χαρίζω τη ζωή και του συγχωρώ. Δεν μασούσε τα λόγια του. Έλεγε τη γνώμη του καθαρά και ξάστερα. Όθον κάποτε τον ρώτησε τη γνώμη που είχε για το πανεπιστήμιο που έχτιζε, καθότι ήταν και αυτός μέλος της Επιτροπής Ανέργειας του Πανεπιστημίου. Τότε λοιπόν, έτσι, μέσα από αυτή τη διορατικότητα και την εξυπνάδα που τον εδιέκρινε, γύρισε και είπε στο βασιλιά, «Βασιλιά μου, τούτο το παλάτι, και δείχνει το πανεπιστήμιο, θα κλείσει το άλλο το παλάτι», και έδειξε το ανάκτορο. Το καλοκαίρι του 1841, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης επισκέφθηκε τον βασιλιά και του επισήμανε ως σύμβουλος της επικρατείας που τον είχε ορίσει ότι έπρεπε να αλλάξει κυβέρνηση και κυβερνητική πορεία. Όθον φαίνεται ότι άκουσε, σεβάστηκε τα λόγια του Κολοκοτρώνη και όντως κάλεσε από τον Λονδίνο, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον έκανε υπουργό, τον διόρισε υπουργό και μόλις από τότε το έδωσε και το Υπουργείο των Εξωτερικών. Μετά από καιρό ξαναβρέθηκε ο Κολοκοτρώνης με τον Όθον. Ο Όθον, πιστεύοντας ότι θα δεχτεί και τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Κολοκοτρώνη, τον ρώτησε, «Στρατιέ μου, ευχαριστημένος, εντάξει, πάμε καλά τώρα?» Και του λέει ο Κολοκοτρώνης, «Όχι, τους βιολιτζίδες άλλαξες. Ο Χαβάς μένει ο ίδιος». Μαζί τους που κρατούσε έχθρες και ξεκίνησε με το αλογό του για την Πελοπόννησο.
πήρε μαζί του και τον μικρότερο, τον γιο του, τον Πάνο. Τότε ήταν 6 ετών, τον οποίο τον σύστηνε στους φίλους του ως στερνοπέδι. Αφού γύρισε το Μοριά, πέρασε μετά απέναντι στις Πέτσες, από τις Πέτσες στην Ήδρα και φίλωσε και με τον Κουντουριώτη. Όταν γύρισε στην Αθήνα, πήγε και συνάντησε τον Κωνσταντίνο Σχοινά. Ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν γινότανε η δίκη του. Και φίλωσαν και με αυτόν. Την 1η Φεβρουαρίου του 1843, ο Κολοκοτρώνης πάντρεψε το γιο του τον Κολίνο με την εγγονή του άλλου τη ηγεμόνα της Βλαχίας, του Ιωάννη Καρατζά. Ο γάμος ήταν από τα πιο σημαντικά γεγονότα εκείνης της Αθήνας. Στο μυστήριο αλλά και στο βλέπι παραβρέθηκαν όλοι οι γνωστοί της Αθήνας, ακόμα και οι πρόσωποι από τις ξένες πρεσβείες. Ο γέρος ζούσε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. 1η Φλεβάρι του 1843. Μετά δύο μέρες, στις 3 Φεβρουαρίου, ήταν καλεσμένος σε μια γιορτή που γινόταν στο παλάτι. Εκεί ήταν στη γιορτή αυτή, παρατήρησαν όλοι ότι ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και κάποια στιγμή μάλιστα παρακάλεσε τον βασιλιά να παίξουν η μουσική ελληνικούς χορούς. Τότε ο Κολοκοτρώνης σηκώθηκε και χόρεψε. Φαινότανε πράγμα ιδιαίτερα ευδιάθετος, όπως είπαμε. Και ένας φίλος του, ο αναγνώστης Δελιγιάννης, γύρισε και του είπε πειρακτικά: «Κολοκοτρώνη, απόψε ήπιες λίγο παραπάνω», και του απαντά: «Θέλω να περάσω καλά τις τελευταίες μέρες μου». Γύρισε στο σπίτι μεσάνυχτα. Ξάπλωσε στο κρεβάτι και τότε κατάλαβε μετά από λίγο η σύντροφός του ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάλεσαν τους γιατρούς εκείνης της εποχής, τους καλύτερους γιατρούς, τον Βλαράκη, τον Ρέζερ, τον Οικονόμου, και διαπίστωσαν ότι είχε πάθει εγκεφαλική συμφόρηση σύμφωνα με τα γραφόμενα εκείνης της εποχής. Τον έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Τον φλεβοτόνισαν, του έβαλαν δέλες στα πόδια, του έβαλαν χιόνι και το έβαλαν στο κεφάλι, αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Την άλλη μέρα, στις 11, η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει. Πέθανε, όπως είπαμε, 4 Φεβρουαρίου 1843 σε ηλικία 73 ετών. Φτωχός από υλικά αγαθά, αλλά πλούσιος από την αγάπη του απλού λαού, ευτυχής που πρόλαβε να δει την πατρίδα του ελεύθερη. Μόλις πέθανε, τότε κάλεσαν δύο καθηγητές από το Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών, είναι ο πρόδρομος του σημερινού Πολυτεχνείου, και ο Γάλλος ζωγράφος Πιέρ Μπονιρό ζωγράφισε, σχεδίασε τον Κολοκοτρώνη στο νεκρικό κρεβάτι. Ένας άλλος, άγνωστο το όνομά του, δεν ξέρουμε ποιος, έπιασε και έκανε ένα εκμαγείο του προσώπου του. Γι' αυτό και σήμερα ξέρουμε πώς ήταν το πρόσωπο του Κολοκοτρώνη. Και όλα τα αγάλματα και οι πρωτομές που έχουν γίνει, έχουν γίνει με αυτό το εκμαγείο. Στην αρχή ήταν επίλυνο και στη συνέχεια, τώρα τελευταία, το 1968, έκαναν δύο μπρούτζινα εκμαγεία. Το ένα βρίσκεται στο Μουσείο της Παλιάς Βουλής και το άλλο στο Πολεμικό Μουσείο. Ετάφημε στολή αρχιστράτηγο. Στο πλευρό τοποθετήθηκε το σπαθί με το οποίο έχει ξεκινήσει την Επανάσταση. Ενώ σαν σύμβολο νίκης και αιώνιας δόξας έβαλαν κάτω από τα τσαρούχια του μία τουρκική σημαία. Κηδεύτηκε με επισημότητα και ετάφη στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, εκεί βρίσκεται ακόμα και σήμερα ο τάφος του. Το φέρετρο, αφού ακολούθησε την εδώ Ερμού και Αιώλου, κατέληξε στην Αγία Ειρήνη της Οδού Αιώλου, που τότε ήταν η Μητρόπολη Αθηνών. Εκεί βρέθηκαν τα παιδιά του και πέρα τα παιδιά του όλοι οι εναπομείναντες εν ζωή συμπολεμιστές του, όπως ήταν ο Γεώργιος Κουντουριώτης,
ο Τζαβέλας, ο Δημήτριος Πλακούτας, ο Ρίγας Παλαμίδης, ο Μακρυγιάννης, ο Γιατράκος, ο Δελιγιάννης και άλλοι. Επικίνδυνος εκφώνησε ο πλησιαστικός ρήτορας εκείνης της εποχής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο Εξοικονόμων, και ο πεζογράφος και ποιητής Παναγιώτης Σούτσος. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η ζωή και η δράση του Κολοκοτρώνη, του αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος είχε ένα όραμα και ένα στόχο στη ζωή του, να δει ελεύθερη την Ελλάδα και προσπαθήσε να κάνει ό,τι μπορούσε γι' αυτό. Η φύση τον πρίκησε με εξαιρετική ευφυΐα, μυαλό, λογική, ισχυρή θέληση, διορατικότητα, γερή μνήμη, δύναμη σωματική και φωνή επιβλητική, στεντόρη, αυροτερή, στοιχεία που αναμφίβολα αναδεικνύουν τον ηγέτη. Αλλά ο ηγέτης δεν έγινε επειδή είχε όραμα, ούτε επειδή είχε πίστη στο όραμα. Ο ηγέτης έγινε επειδή βρήκε τον τρόπο να κάνει έναν λαό να πιστέψει σε αυτό το όραμα και να πολεμήσει για την πραγματοποίηση αυτού του οράματος. Παράλληλα, καλλιέργησε από παιδί στον εαυτό του κάθε αρετή. Εγκράτεια, αυτοκυριαρχία, ευθύτητα, υψηλό αίσθημα τιμής, παροιμιώδη ανιδιοτέλεια και αφιλοκέρδεια, παραδειγματική αμυσικακία, τέτοια που μόνο σε συναξάρια συναντά κανείς. Σεμνότητη, σεμνότητα, αξιοπρέπεια, μεγαλοψυχία, φιλαδελφία, αγνό πατριωτισμό. Σπάνια βρίσκει κανείς τόσες αρετές συγκεντρωμένες σε ένα πρόσωπο. Τα ιδιαίτερα και σπάνια στρατιωτικά χαρακτηρίσματα και οι στρατιωτικές και ψυχικές του αρετές αποκαλύφθηκαν στις πολυάριθμες μάχες που ο Κολοκοτρώνης στην κυριολεξία άντεξε, πρωτοτύπησε, θριάμβευσε, αγωνίστηκε και καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Η στρατιωτική του ευστροφία και η εφευρετικότητά του στις δύσκολες φάσεις του αγώνα ήταν εύστοχη, πιστική, αντικειμενική και παραδεκτή από όλους. Η μεγαλοψυχία του ήταν παραδειγματική. Ήταν στρατιωτική μορφή με διάβια πνεύματος, καθαρή αντίληψη και αξιοζήλευτη ψυχραιμία. Ακαταπώνητη ήταν η ψυχική του δύναμη, η καρτερία και η αντοχή του στα μεγάλα προβλήματα της ζωής και των πολέμων μισού αιώνα. Η παρουσία του Κολοκοτρώνη ήταν από την πρώτη στιγμή επιβλητική. Επιδρούσε καταλυτικά και συνήγερε τα πλήθη. Ήταν γεννημένος ηγέτης. Μπορούσε εύκολα να ξεσηκώσει τον κόσμο. Δεν πίστευε σε ξένη βοήθεια. Γράφει, όταν είδα ότι στα συμβούλια της Βιέννας δεν έδιναν κανένα καλό δι' εμάς, είπα να μην έχουμε ελπίδα λυτρώσεως άλλη παρά από τον εαυτό μας και από τον ύψιστον. Οι Έλληνες έπρεπε να μάθουν να πολεμούν με σύνεση, με πάθος και με στόχο τη νίκη. Γι' αυτό γέμιζε τους άντρες του με θάρρος, με αντοχή, με τόλμη. Θάρρος, αντοχή και τόλμη, ακόμα και όταν έχαναν τη μάχη, ακόμα και όταν έπεσε το Μεσολόγγι. Ακόμα και τότε έπρεπε να διώξει το φόβο και να τους ξανασηκώσει στα πόδια τους. Την ημέρα των Βαΐων έκαναν γιουρούσεις στο Μεσολόγγι οι ήρωες του Μεσολογγιού. Μας ήρθε είδησης μεγάλη τετράδη εις το Διλινό, που είχε πέψει παύση συνέλευσης. Και ήμεθα εις κάτι ίσκους. Μας ήρθε είδησης ότι το Μεσολόγγι εχάθη. Έτσι βάλαμε τα μαύρα όλοι. Μισή ώρα εστάθη σιωπή και δεν έκρινε κανένας, αλλά μέτραε καθένας με το νου του τον αφανισμό μας. Βλέποντας εγώ τη σιωπή, εσηκώθηκα στο πόδι και τους ομίλησα λόγια για να εμψυχωθούν. Τους είπα ότι το Μεσολόγγι εχάθη εν δόξος και θα μείνει αιώνας αιώνων η Ανδρεία. Εάν βάλουμε τα μαύρα και οκνεύσουμε, θα πάρουμε το ανάθεμα και θα πάρουμε το αμάρτημα των αδυνάτων όλων. Με απεκρίθηκαν. Τι να κάνουμε τώρα, Κολοκοτρώνη? Τι να κάνουμε, τους λέω, την αυγή, να κάνουμε συνέλευση
να αποφασίσουμε κυβέρνηση 5, 6, 8 άτομα για να μας κυβερνήσουν και εμείς οι άλλοι να σκορπίσουμε στις επαρχίες και να πιάσουμε γενικώς τα άρματα ως τα πρωτοπιάσαμε στην Επανάσταση. Γνώριζε πολύ καλά τις απαραίτητες πρακτικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση του ηθικού και του φρονήματος των ανδρών και φρόντιζε να εξασφαλίζει πρώτα τη διοικητική μέρημνα, όφυνα, όπλα και πυρομαχικά και μετά να συγκεντρώνει τους άντρες σε στρατόπεδα. Τους προετοίμαζε σωματικά, ψυχικά, με εντατική εκπαίδευση. Τους δασκάλευε στους κινδύνους εκστρατείας, τις συνήθειες του κλέφτικου αγώνα και στα καθήκοντα του στρατιώτη στον πόλεμο. Τους προσφωνούσε πάντα με το όνομα Έλληνες και τους εμψύχωνε με τις ιστορίες και τα καταθώματα των προγόνων μας. Έλεγε, γράφει μάλλον, η αρχηγία ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μία τυραννία, διότι έκανε και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή και να του φεύγουν κάθε μέρα και πάλι να έρχονται. Να βαστάει ένα στρατόπεδο με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια, να του λείπουν οι ζωοτροφίες και πολεμοφόδια και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγός. Ενώ στην Ευρώπη ο αρχιστράτηγος διατάσσει τους στρατηγούς, τη στρατηγή του συνταγματάρχας, τη συνταγματάρχη του συνταγματάρχας και ούτω καθεξής. Έκανε το σχέδιό του και ξεμπέρδευε. Να μου δώσει ο Γουέλικτον 40.000 στράτευμα, το εδιοικούσα, αλλά αυτού να του δώσουν 500 Έλληνας, δεν μπορούσε ούτε μια ώρα να τους διοικήσει. Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτσια του, το Θεό του και έπρεπε για να κάνει δουλειά κανείς με αυτούς, άλλο να φοβερίζει, άλλο να επαινεί, άλλο να κολακεύει κατά τους ανθρώπους. Μεγάλος παιδαγωγός, πραγματικός καθοδηγητής, αληθινός φιλόσοφος και αρχηγός του λαού. Ο Κολοκοτρώνης ήταν αυστηρός, σκληρός και αμήλικτος τιμωρός στους αδιάφορους απίθαρχους αγωνιστές. Η ποινή που επέβαλε ήταν από την παρτική επίπληξη μέχρι τη θανατική ποινή. Η προσωνυμία γέρος του Μοριά δεν ήταν τυχαία, γιατί έκρυβε μέσα της το σεβασμό, την έννοια του πολύπειρου και του σοφού άνδρα, αρετές που είχε από τα εφηβικά του χρόνια. Αυτός ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οικογενειάρχης, ο κλέφτης, ο ζωέμπορος, ο φιλικός, ο οπλαρχηγός, ο γέρος του Μοριά, ο ιεραπόστολος της Επανάστασης, ο στρατηγός, ο αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, ο Νέστορας του Συντάγματος της Τρισίνας, ο αντιπρόεδρος του εκτελεστικού, ο σύμβουλος της επικρατείας της Ελλάδας, η κορυφαία μορφή του 21. Αξίζει αιώνιας τιμής και απέραντου θαυμασμού. Και γι' αυτό θα παραμένει αθάνατος στο νου και στην καρδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ναχόπουλε, σας ευχαριστώ για την διεξοδική και ανθρώπινη προσέγγιση αυτού του μεγάλου ηγέτη που έγραψε ιστορία και με τα όπλα στα πεδία των μαχών αλλά και στον καιρό της ειρήνης με τις διδαχές του και τις ρίσεις του. Πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και τη συζήτηση για το θέμα που μόλις παρουσιάστηκε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην εκδήλωση παρίσταται η εκπρόσωπος του Δημάτου